Κλιμάκια του ΚΚΕ τις προηγούμενες μέρες περιόδευσαν στα μαγαζιά στην Τρίπολη και συζήτησαν με τους επαγγελματίες, βιοτέχνες και μικροέμπορους τα νέα μέτρα που προστίθονται στα παλιά, που από κοινού αποφάσισαν και ψήφισαν με το τρίτο μνημόνιο ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, το Ποτάμι και η ΑΝΕΛ. Μέτρα που τσακίζουν τους μικρούς επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμπορους με τη βάρβαρη φορολογία, διατηρούν τον έμφυα, το τέλος επιτιδεύματος, τη φορολογία στο 26% από το πρώτο ευρώ, αυξάνουν την προκαταβολή φόρου στο 75% και, από το 75% και 100%, αυξάνουν το ΦΠΑ στο 23% στην εστίαση, στα ταξί, στα φροντιστήρια που υπάγονται σε αυτή την κατηγορία, μέτρα που τσακίζουν τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα, ανεβάζουν τα όρια ηλικίας στα 67 έτη, αυξάνουν την εισφορά υγείας στο 6% από το 4% που ήταν, παγώνουν την κρατική χρηματοδότηση των ταμείων και του ΟΑΕ στα σημερινά εξευτελιστικά επίπεδα των 950 εκατομμυρίων ευρώ παρά την τραγική κατάσταση. Το περιβόητο Δημοσιονομικό Συμβούλιο είναι ένα ακόμη εργαλείο που θα οδηγεί σε ακόμα μικρότερη χρηματοδότηση των ταμείων. Ετοιμάζονται να μετατρέψουν τις συντάξεις σε φιλοδορήματα, συνδέοντας το ύψος των εισφορών με το εισόδημα, που σήμερα μειώνεται δραματικά. Θα εισπράξουν και το τελευταίο ευρώ από τα χρέη των ΕΒΕ και θα φορτώσουν και καινούργια. Στη ρύθμιση για τις 100 δόσεις αυξάνουν το επιτόκιο από 3% στο 5%. Επιταχύνουν τις διαδικασίες κατασχέσεων και πληστηριασμών. Μειώνουν παραπέρα το ακατάσχεστο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.250 ευρώ. Ταυτόχρονα συνεχίζονται και οι αναδιαθρώσεις, η απελευθέρωση ολόκληρων τομέων της οικονομίας, όπου σήμερα δραστηριοποιούνται χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι προκειμένου να διευρυνθεί η κερδοφορία των μονοπωλιακών ομίλων. Τέτοια μέτρα του ΟΣΑ προωθούνται και με αυτό το μνημόνιο και αφορούν το ψωμί, τα φορτηγά, τα τουριστικά επαγγέλματα γενικότερα. Με βασική επιχειρηματολογία τους δοκίμασες όλους. Τώρα με το ΚΚΕ υπάρχει λύση στο δρόμο της ανατροπής. Καλούμε τους μικρούς ΕΒΕ να εμπιστευθούν τώρα το ΚΚΕ που τους είπε την αλήθεια, αποκάλυψε το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν στην πρώτη γραμμή των αγώνων για την εισπεράσπιση των δίκαιων αιτημάτων του λαού. Η μόνη φιλολαϊκή διέξοδος είναι η αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η μονομερής διαγραφή του χρέους, η κοινωνικοποίηση των συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής για να λειτουργεί η οικονομία με κριτήριο την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών.